Κοντά μας ο σεβαστός γεροντάς μας, Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, κύριος Αμφιλόχιος, ο οποίος ήρθε στο νησί μας και είναι μεγάλη μας χαρά τον βλέπουμε πάλι, να μας δώσει την ευχή του, να μας ευλογήσει και να ακούσουμε όπως πάντα χρήσιμα λόγια μέσα στο γκικαιόν αυτό που ζούμε δίπλα μας, ειδικά αυτή την εποχή. Γέροντα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είμαι πάντα έτοιμος. Γέροντα, λοιπόν, καλώς ήρθατε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πάντα είναι ιδιαίτερη χαρά να μιλούμε στην αλήθεια, στο σταθμό το ραδιοφωνικό της αλήθειας, καλή μου. Μόνο σήμερα κρύωσα, λούστηκα το πρωί. Και κρύωσα, δεν καλοβγαίνει πάνω. Αλλά αφού επιμείνετε θα πούμε κάτι. Θα πω πρώτα πόσο χαρούμενος είμαι που είμαι στην πατρίδα μας στην Ελλάδα και επίσης στην ιδιαίτερη πατρίδα τη Δωδεκάνησο. Αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, δεν ξέρω πώς, που έκανε πολλούς συμπατριώτες μας εδώ να στεναχωρηθούν και να προβληματιστούν, μας ελείπεσε και μας ιδιαιτέρως εκεί στη μακρινή ξενιτιά. Εγώ προσωπικά παρακαλούσα πάντα το Θεό να βοηθήσει την πατρία μας να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Τα προβλήματα της Ελλάδος είναι ένα πρόβλημα που οφείλεται στη μεγάλη εμπιστοσύνη που έδειξε η Ελλάδα στην Ευρώπη, σε μια Ευρώπη παρακμασμένη, σε μια Ευρώπη που πάει για διάλυση. Όταν λένε ότι στο Λονδίνο υπάρχουν 200 τζαμία και στη Γαλλία δεν ξέρω πόσα περισσότερα, όταν βγαίνουν αυτοί οι περίεργοι νόμοι που δεν είναι απλώς περίεργοι αλλά είναι να βγαίνει κανείς από τα ρούχα του, η Ευρώπη που τον είχαν όλοι οι απολιτισμένοι να βγάζει τέτοιους νόμους που είναι εσχρόνεστοι και λέγει, γι' αυτό δεν τους κατονομάζουν. Λοιπόν, η Ελλάδα έδειξε πολύ εμπιστοσύνη σε αυτή την Ευρώπη που δεν είναι όπως ξέραμε όλοι όταν ακούαμε Ευρώπη. Νομίζαμε ότι εκεί είναι ο πολιτισμός, εκεί είναι η παιδεία. Τώρα όμως είναι μια Ευρώπη που δεν έχει ούτε το σωστό πνευματικό πολιτισμό, ούτε έχει σχέση με τη θρησκεία, με τον χριστιανισμό, ούτε με τον πραγματικό πολιτισμό. Είναι μια Ευρώπη παρακμασμένη, διαλυμένη. Αυτό που βλέπω τώρα εδώ και στην Αθήνα και εδώ στην Κάλυμνο, να κυματίζουν πολλές ελληνικές σημαίες στα σπίτια και στους δρόμους, είναι ενθαρρυντικό. Και κάνω πως δεν ξέρω και ρωτώ διαφόρους, λέω γιατί τώρα
οι Έλληνες υψώνουν την ελληνική σημαία, ενώ πριν κάποια χρόνια δεν συνέβαινε αυτό. Την έκαιγαν πριν από μερικά χρόνια. Και λένε ότι οι Έλληνες τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν μερικά πράγματα. Καταλαβαίνουν δε ότι δεν είναι τώρα η Ευρώπη και αυτά που νόμιζαν, αλλά ότι είναι η Ελλάδα, η πατρίδα τους. Η ωραία χώρα στην οποία πρέπει να ζήσουν σαν Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, με τις ωραίες εθνικοθρησκευτικές τους παραδόσεις, με τα ωραία τους ήθη και έθιμα, και ας είναι έστω και λίγο φτωχότεροι οι Έλληνες. Μήπως και πρώτα ήταν πλούτοι, ήταν μια απάτη. Πάρτε χρήματα και μετά ή τα φέρνετε ή σας πνίγουμε. Σαν την παραβολή του Ευαγγελίου, εκείνο που εδάνησε κάποια χρήματα. Και ο πλούσιος, εννοείται ο Θεός εκεί, ένα χρέος που είχε από το χάρισε. Όταν τον παρακάλεσε, εντάξει, λέει, δεν θέλω τίποτα. Ενώ αυτό το σύνδουλό του, που του χρωστούσε ένα ποσό, όχι και τόσο σπουδαίο, τον έπιανε και τον έπνιγε λέγοντάς του, ή θα μου δώσεις αυτά που μου χρωστήσει, θα σε πάρω να σε κλείσω στη φυλακή. Και φυσικά όταν το έμαθε ο πλούσιος που του είχε χαρίσει το δικό του χρέος, λέει, παλιά άνθρωπε, λέει, εγώ σου άφησα ολόκληρο χρέος, επειδή με παρακάλεσες και εσύ το σύνδελο σου τον πνίγες για ένα μικρό. Ελάχιστο ποσό. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι Ευρωπαίοι μας πνίγουν τώρα, ή φέρτε αυτά που μας χρωστάτε, ή... και ο λαός ο ελληνικός ο καημένος είναι σε αδιέξοδο. Από τη μία τα βάζει με τους που τον κυβερνούν, που τους ψήφισε ο ίδιος. Από την άλλη πάλι βλέπει ότι δεν μπορεί να γίνει και κάτι διαφορετικό. Όποιοι και να μπουν στην κυβέρνηση έχουν μπροστά αυτό το πρόβλημα. Πώς θα μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό την κατάσταση, και σιγά σιγά να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει αυτάρκης, να έχει τις δικές της οικονομίες, αλλά μην είναι και πολύ πλούσια. Να είμαστε όπως ήμασταν κάποτε, που καλλιεργούσαμε τη γη, είχαμε κάποιες επιχειρήσεις, μικροβιομηχανίες, και ζούσαμε, πλήρωναν όλοι τους φόρους τους. Τώρα έχουν γίνει δύσκολα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πια ξεπέραστα. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή, να περάσουν 3-4 χρόνια, πόσα λέει η κυβέρνηση, να ξεπεράσουμε αυτή την πίεση και να αρχίσουμε σιγά σιγά, καλλιεργώντας τη γη μας, αξιοποιώντας τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχουμε, διότι η Ελλάδα έχει. Πρώτα πρώτα έχει τον τουρισμό, που τις αποδίδει. Δεύτερον, έχει την ναυτιλία, που τον αρχαλωθεί για αυτήν, τις αποδίδει. Και έχει και άλλα πράγματα, όπως λένε, έχει πετρέλαιο, έχει αέρια, έχει μέταλλα. Φτάνει να καταλάβουν οι Έλληνες ότι πρέπει να σταματήσουν κάποιες κακές πρακτικές και συνήθειες, να πάψει η αισκοροκέρδεια και η απάτη και το ψέμα, να υπάρχει κράτος που να λειτουργεί σωστά και να το υπολογίζει ο καθένας, να ξέρει ότι δεν μπορεί να το εξαπατά.
και όλα θα πάνε καλά. Και οι Έλληνες τώρα που βλέπουν ότι η μόνη δύναμη που τους συμπαρασταίνεται είναι η Εκκλησία, πρέπει αυτό να το εκτιμήσουν και να σταθούν κοντά στην Εκκλησία. Να συνεργαστούν με την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είμαστε όλοι. Δεν είναι κάποια παράταξη που λέγεται Εκκλησία και πρέπει να... Είμαστε όλοι η Εκκλησία, κλήρος και λαός. Και όταν λοιπόν ήμεθα κοντά στην Εκκλησία και ακολουθούμε το παράδειγμά της, της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, όλα θα πάνε καλά. Και εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι στερούνται και το ένα πιάτο φαγητό. Αυτό συμβαίνει πιο πολύ στους ξένους που έχουν έρθει στην πατρίδα μας τόσο πολύ. Και φυσικά και κάποιοι Έλληνες στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Αλλά όλοι αυτοί που δυσκολεύονται στις μεγάλες πόλεις, ορίστε, να έρθουν στην Ήπεθρο, να κοιτάξουν τα χωράφια τους, να κοιτάξουν τις μέλισσες τους, τα ζώα τους, να τα οργανώσουν όλα αυτά με σύστημα και θα είναι αφεντικά. Δεν είναι κακό που ένας δάσκαλος, ένας δικηγόρος, ένας οποιοδήποτε θα κάνει τον μελισσοκόμο ή θα κάνει τον κυπουρό. Γιατί είναι κακό? Κακό είναι η κλεψιά και η ατιμία. Το να εργάζεται κανείς είναι ευλογία Θεού. Πρέπει λοιπόν όλες τις δουλειές να τις κάνουμε. Δεν έχει ντροπή η δουλειά όπως στην Αμερική, στην Ευρώπη υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι των γραμμάτων που καλλιεργούν τους τύπους. Άλλοι κάνουν δουλειές αγροτικές όπως ο πρόεδρος έβγαζε τα φυστήρια, πώς το λέγανε. Ο Κλίντον. Όχι. Ένας καλός που ήταν και πάστορας. Ο Σμιθ. Ο Σμιθ ήταν πάστορας. Όχι. Ναι, ένας άλλος. Λοιπόν, καλλιεργούσε φυστήρια και έγινε πρόεδρος της Αμερικής. Δεν το θεωρούν ντροπή να ασχοληθούν με τη γη, να κάνουν μια επιχείρηση γεωργική. Και εμείς οι Έλληνες, αν αυτό το καταφέρουμε, θα έχουμε μεγάλη ωφέλεια. Αν καταφέρουμε να απομακρύνουμε τη νεολαία μας από τα καφενεία, τα οποία είναι στην πραγματικότητα κυφηνία. Λοιπόν, και να πηγαίνουν οι νέοι στα χωράφια, στα βουνά, να εργάζονται και να το κάνουν και σαν άσκηση. Υπάρχει καλύτερη γυμναστική από το να πας να βάλεις τα καθημερινά σου, να σκάψεις, να αποκτήσεις, να... Δεν υπάρχει. Η γη είναι τόσο καλή που όταν την κοιτάξεις πάντα σε αμύβει. Και οπορικά θα βγουν και φρούτα θα βγουν. Να έχει κανείς ο ίδιος να τρώει και να πουλήσει και ολοχές. Πήγαμε στο Βαθύ να δούμε τον πατέρα. Ιζεκίλ. Τον Ιζεκίλ. Είδαμε σε ένα καρότσι πατάτες ωραίες. Λέω, τι ωραίες πατάτες. Διότι καλλιεργεί ένα χωράφι εκεί και βγάζει και πολλά. Και συντηρεί την οικογένεια που δεν περιμένει μόνο από αυτά τα λίγα που θα πάρει σαν ιερέας να ζήσει. Γι' αυτό και στις ιεραντικές σχολές υπήρχε το μάθημα της γεωπονικής και της μελισσοκομικής. Να μπορεί ο ιερέας να κοιτάζει και να χωράφει. Να έχει και μια μέλισσα να ζει με αξιοπρέπεια και να βοηθά και τους ενωρίτες του. Είμαι ευχαριστός ο γέροντας ο πατήρ Παύλος μας το έλεγε συνέχεια. Φυτεύετε τη γη.
Φυτεύετε τη γη. Βάλτε πατατούλες, βάλτε μελιτζάνες, ντομάτες, όλα τα λέγε. Και εκεί στα Φίτζη τώρα που έχουμε. Έχει ξεκινήσει η Ορθοδοξία. Προσπαθούμε κάθε εκκλησία που γίνεται να έχει και σπίτι από τον ιερέα και να έχει και κήπο. Να μπορεί να καλλιεργεί, να συντηρεί την οικογένειά του, αλλά και να βοηθάει και τους φτωχούς συνωρίτες. Που έρχονται και όπως ο πάτερ Βαρνάβας στη Λαμπράσα, ο οποίος καλλιεργεί και βγάζει διάφορα πορικά προϊόντα και δίνει και σε φτωχούς Ορθοδόξους. Και όταν έρχονται τις Κυριακές στην εκκλησία να πλησιαστώ, η Πρεσβυτέρα μαγειρεύει και τους ταΐζει και είναι έτσι όπως πρέπει να είναι η εκκλησία. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχει πάντα άνοιξη. Ωραία. Πώς το ωραίο, υπάρχουν λουλούδια. Το γράφω αυτό. Υπάρχουν λουλούδια. Υπάρχουν πουλιά που και λαϊδούν. Άρα, μακριά από εδώ η απεσιοδοξία. Έτσι. Αισιοδοξία και ελπίδα και πίστης, αλλά και δουλειά. Όπως λέει και ο ποιητής ο παλιός εκείνος, μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε την πίστη επάνω στην ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανήκει το τον είδα. Που έτσι αλλήμουν τώρα να πούμε ότι και οι Έλληνες μπορούν να πάθουν υπερπάθεια και να παραδώσουν τα όπλα. Αλλήμουν. Ο Έλληνας είναι το παράδειγμα για όλο τον κόσμο. Το παράδειγμα της γενεοψυχίας, της εργατικότητας και της προσφοράς. Γι' αυτό ο Θεός τον έβαλε, του δώσε τέτοια χαρίσματα για να μπορεί να μεταδίδει, να δημιουργεί και να μεταδίδει πολιτισμό. Άμα λείψει η Ελλάδα που νομίζουμε ότι θα τη φημώσουν και θα τη εξαφανίσουν, και τότε πού θα βρεθεί το αλάτι για την υπόλοιπη άνθρωπο. Δεν ξέρουν αυτοί που τα κάνουν σε εκεί συγκεφτιαστεί ότι η Ελλάδα είναι το αλάτι. Το αλάτι, το άλαστι. Που νοστιμίζει την ανθρωπότητα. Όπως είπε και ο Γαβρίλης στο Άγιο Όρος, ότι η Ελλάδα το πλανήτη γη στους ώμους σου κουβαλάς. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι για να ζει. Αλλά να ζει πάντοτε σωστά. Ως Ορθόδοξη Ελλάδα, ως πολιτισμένη με το σωστό πολιτισμό, όχι το ψεύτικο. Έτσι. Κάνει πως σου χαμογελάκι αμέσως. Έτσι. Παίρνει πίσω το χαμόγελο, σαν να πάτη είναι αυτό. Ενώ ο Έλληνας σου χαμογελά και είναι συνεχές το χαμόγελο. Και σου λέει έλα να πάρουμε ένα καφέ, έλα να φάμε το βρισκόμενο ότι είναι. Ό,τι είναι, να το μοιραστούμε. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Και ενώ οι ξένοι οι λεγόμενοι πολιτισμένοι, δεν πάει να του δώσεις οτιδήποτε. Σαν να ήσουν υποχρεωμένο να το δώσεις. Δεν σου λέει, έλα κι εσύ στο δικό μου σπίτι. Έτσι, έτσι. Δεν το ξέρουν αυτό. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι δεν έχουν πολιτισμό. Δεν έχουν. Εμείς λοιπόν είμαστε οι πολιτισμένοι και πρέπει αυτή την παράδοση να τη συνεχίσουμε. Είναι βέβαια παράδοση και προχριστιανική. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τον ξένιο Δία, δηλαδή τον Δία της φιλοξενίας. Αλλά περισσότερο και όταν συνδέθηκε ο Ελληνισμός με τον Χριστιανισμό, τότε έχουμε της φιλοξενίας μη επιλαμβάνεστε. Διατάφτησε έλαθαν τιμές, ξενήσαν τις αγγέλους. Μην ξεχνάτε λέει τη φιλοξενία, διότι με αυτή κάποιοι εννοούσε τον Αβραάμ και Ρησί. Αξιώθηκαν να φιλοξενήσουν αγγέλους.
και στο μοναστήρι της Πάτμα που γραφεί από το ξενώνα. Ξένους ξένιζε, μη Θεού ξένος γε. Να φιλοξενείς τους ξένους για να μην γίνεις ξένος στο Θεό. Η φιλοξενία λοιπόν, η ευσέβεια, ότι πάντα πιστεύουμε, είναι ο αληθινός πολιτισμός. Την ασφαλεία, η κυβέρνηση εκεί πήρε 40 τόσες εκκλησίες που ήταν κλειστές και είπε ο πρόεδρος, λέει, αυτές θα τις δώσουμε στους Έλληνες, οι οποίοι τις κρατούν ανοιχτές τις εκκλησίες. Βλέπετε, έρχεται η ώρα που αναγνωρίζουν την αξία του Έλληνα Ορθοδόξου. Άλλοι έχουν και τις κλείωνε και εμείς ψάχνουμε και βρίσκουμε και τις αγοράζουμε και τις ανοίγουμε και γίνεται η Θεία Λειτουργία, γίνονται οι ωραίες εορτές και τελετές μας, που αυτά δεν τα ξέρουν οι άλλοι, ούτε οι Προτεστάντες, ούτε οι Ρωμαιοκαθολικοί, ούτε. Αυτοί θα ξοφλήσουν μια μέρα. Σίγουρα. Ας κάνουμε και διαλόγους και τέτοια, αυτά εντάξει. Είναι χρέος αγάπης να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν, να γνωρίσουν την αλήθεια. Αλλά δεν γίνεται ούτε ένωση, ούτε θα ξοφλήσουν και πρέπει η Ορθοδοξία να είναι δυνατή. Ναι, δυνατή. Για να τους δέχεται όταν θα αρχίσουν να έρχονται στους κόλπους της. Και να τους βοηθούμε με αγάπη, όπως και γίνεται αυτό. Ήρθε και στη Νέα Ζηλανδία μια Αγγλίδα και μου είπε ότι πήγε στην Πάτμο, έγινε ήδη Ορθόδοξη και θέλει να κάνει κάποια πράγματα εκεί υπέρ της Ορθοδοξίας. Ασχολείται με τον Γέροντα Αμφιλόχιο. Λοιπόν, πάντα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που θαυμάζουν την Ορθοδοξία και έρχονται στα νησιά μας, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και προσπαθούν να γνωρίσουν καλά την Ορθοδοξία. Εκκλησιάζονται, κάθονται και αυτοί με όλους να πάρουν τον καφέ, να ακούσουν δύο λόγια και θαυμάζουν. Και εκεί στο Ουέλιγκτον με τη βοήθεια του Θεού κάναμε μοναστήρι των ταξιαρχών με δύο παρεκκλήσεις του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Αμφιλοχίου. Εκατέρωθεν. Και έρχονται εκεί, εκκλησιάζονται, βλέπουν πώς ανάβουμε εμείς το κερί, πώς προσκυνούμε τις εικόνες, πώς το ένα πώς το άλλο. Μετά καθίζουν όλοι και παίρνουν το καφεδάκι, το τσάι, ό,τι είναι. Και βλέπουν αυτή την ατμόσφαιρα της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας, αγάπης που είχαν τότε στα πρώτα χρόνια, τις λεγόμενες αγάπες όλοι μαζί. Αυτά τώρα εκεί τα κάνουμε στη Νέα Ζηλανδία και αλλά και στην Αμερική. Κάτω από κάθε εκκλησία μεγάλη έχει αίθουσα. Και πάνε μετά τη Θεία Λειτουργία, ιδίως όταν έχει μνημόσει, οι Ελληνίδες μας οργανώνουν εκεί τσάι, γλυκά, ό,τι να είναι. Και όλοι μαζί παίρνουν, βλέπει ένας τον άλλο, χαίρονται. Και αυτό, η Ελληνίδα είναι ένα κεφάλαιο του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού, η Ελληνίδα. Πολλές φορές η χτύρω αυτού τους Έλληνες που δεν πήραν Ελληνίδες. Λέω, τι χάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Χάνουν τη σύζυγο νοικοκυρά που ξέρει να μαγειρέψει, να κάνει γλυκά, να στρώσει τροπές, να περιποιηθεί. Και στην εκκλησία όλες φέρουν κάτι και στρώνουν το τραπέζι και τρώνε, μοιράζονται την αγάπη όλοι μαζί
χωρίς να πέφτει το βάρος μόνο σένα. Ούτε να παραπονείται ο ένας. Που έφερε ο άλλος κάτι και έφαγε και αυτό. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί προσφέρουν. Συνεισφέρουν. Αυτό δεν το βρίσκει σε ένα σημείο τότε κανείς, παρά μόνο στους Έλληνες τώρα, στην Ελληνίδα. Και αυτό τώρα που περνούμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τα φαγητά που προσφέρονται. Και εδώ στην Κάλυμνο πήγα και είδα και χάρηκα πάρα πολύ. Εθελοντισμός των γυναικών. Που εκεί ήταν το φαντασίο τώρα. Λειτουργεί σαν... Τράπεζα Αγάπης. Τράπεζα Αγάπης. Και ο Δεσπότης πρώτος. Μαγειρεύει και ο ίδιος. Μάλιστα. Διακονεί. Στην Ελλάδα το ίδιο παντού όπου πάει κανείς. Το ίδιο. Σε όλες τις Μητροπόλεις. Την αλληλεγγύη. Σε όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδος που συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ορισμένοι Έλληνες που θέλουν να παριστάνουν άλλου είδους ελληνισμό. Και λένε πράγματα κατά της Εκκλησίας, ξέρω εγώ. Δεν βλέπουνε. Δεν βλέπουνε τι είναι η Εκκλησία και τι προσφέρει. Βλέπουν, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Γιατί δεν θέλουν να είναι και αυτοί σωστοί Έλληνες, όλοι μαζί, να συνεργαζόμαστε. Και θέλουν να παρουσιάσουν άλλου είδους ελληνισμό. Αρνητικό. Αντί του ωραίου, θετικού, ελληνοορθόδοξου, ελληνικού. Ορθοδόξου ελληνισμού. Λοιπόν, εμείς ούτε κρίνουμε κανένα, ούτε θέλουμε να πάθει κανείς τίποτα κακό, τους αγαπούμε όλους, αλλά θέλουμε να είναι σωστοί, ορθόδοξοι Έλληνες όλοι. Δεν μπορώ εγώ να νιώσω ένα που είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Κι είναι Έλληνα να τον νιώσω όπως νιώθω τους άλλους τους Ορθοδόξους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λείπει κάτι. Λείπει το δεύτερο συνθετικό. Αυτά είναι δύο συνθετικά. Έλληνας Ορθόδοξος. Άμα βγάλεις την Ορθοδοξία, τότε είναι Έλληνας. Όχι ούτε καν απλώς πρόχριστου Έλληνας. Διότι οι πρόχριστου Έλληνες είχαν, όπως είπαμε, ευσέβεια. Ήξεραν σε έναν βαθμό τον αληθινό Θεό, γι' αυτό και μόλις στον κήρυξε ο Άγιος Παύλος τον απεδέχθησαν. Ήσαν πάντα ευσεβείς, γι' αυτό παντού υπήρχαν ναοί. Και εδώ παρακάτω στην Κάλυμνα ήταν ο ναός του Απόλλωνα. Και παντού. Τον Απόλλωνα ήξεραν τον Απόλλωνα. Αλλά όχι τώρα, 2000 χρόνια μετά Χριστό. Να θέλουμε να αφήσουμε την Ορθοδοξία με τέτοια έγκλη, με τέτοιο φως, με τόση λάμψη, να την εγκαταλείψουμε για να γυρίσουμε στους 12 θεούς. Γιατί με το ανόητο επιχείρημα ότι οι 12 θεοί, λέει, ήταν Έλληνες. Ενώ η Ορθοδοξία, ο Χριστός δεν ήταν Έλληνας. Τόσα ξέρουν και τόσα λένε. Ο Χριστός δεν ήταν σαν τους 12 θεούς, είναι ο αληθινός Θεός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, που απλώς ανήκε σε ένα λαό, ο οποίος πίστευε στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό γεννήθηκε ως Εβραίος στην καταγωγή, διότι οι Εβραίοι ήταν ο μόνος λαός που πίστευε στον αληθινό Θεό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, δεν τον πιστέψαν οι Εβραίοι τον Χριστό, δεν τον παραδεχθήκανε, πήγανε στην άκρη. Δεν είναι ο παλιός Ισραήλ τώρα, είναι ο νέος Ισραήλ. Και στη θέση του νέου Ισραήλ είμαστε εμείς οι Έλληνες, βέβαια όλοι οι Ορθόδοξοι. Αλλά ο πυρήνας είναι οι Έλληνες. Διότι ο Θεός έδωσε στο λαό μας, στη φυλή μας, μεγάλα προνόμια, μεγάλα χαρίσματα. Και έτσι λοιπόν, εν εκκλησίας ευλογείται τον Θεό, Κύριον εκπηγών Ισραήλ. Απλώς ξεκίνησε από εκεί, εκπηγών. Αλλά σήμερα η Εκκλησία είναι ο νέος Ισραήλ της Χάριτος. Ο παλιός Ισραήλ ήταν ο Ισραήλ του Γράμματος. Η Εκκλησία είναι ο νέος Ισραήλ
δυσχάρητος. Και έτσι λοιπόν πρέπει να είμαι θα υπερήφανη, όπως μου έλεγε ο αδελφός του πατρός Χριστοδούλου, ο Γρηγόρης στην Αμερική, τρίτη γενιά γεννημένη και οι γονείς του στην Αμερική, και αυτός είναι γιατρός, έχει δεν ξέρω πόσες κλινικές, μιλά ελληνικά και λέει είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας και Ορθόδοξος. Και είναι γεννημένοι και οι γονείς του ακόμα. Λοιπόν, γιατί. Γιατί είναι η Εκκλησία που κρατά τον Ελληνισμό. Αν δεν υπήρχε η Ορθόδοξη Εκκλησία, πώς θα ξέρει ο Γρηγόρης ότι είναι Έλληνας. Γι' αυτό που είπατε. Εφόσον τώρα όλοι τα δύο συνθετικά κοντεύουν να μιλάνε μόνο αγγλικά, που δεν είναι σωστό γι' αυτό. Αλλά η Εκκλησία είναι που τους διατηρεί, συντηρεί αυτή την έννοια της ελληνικής αυτοσυνειδησίας, ότι είναι Έλληνες. Αλλά πρέπει να μιλάνε όμως και ελληνικά. Εγώ που πω αυτό τους λέω, θα βάλετε λέω ένα σύνθημα στο σπίτι μόνο ελληνικά, έξω από το σπίτι αγγλικά, ό,τι θέλετε. Αλλά στο σπίτι μόνο ελληνικά. Και πήγα εκεί στο Σίδνεϊ σε δύο μοναστήρια, το μοναστηράκι της Παντάνας στο Ανδρικό. Νέα παιδιά εκεί πέρα όλοι, γεννημένοι εκεί, ελληνικής καταγωγής, Έλληνες Ορθόδοξοι. Και ψάλλουν στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Μπορεί να κάνουν κανένα λάθος, αλλά λέω καλά κάνετε. Ας κάνετε και κανένα λάθος ελληνικά. Και μιλάνε μεταξύ τους ελληνικά, στην τράπεζα όλα ελληνικά. Και προέχει και μετά. Πάω μετά στο γυναικείο μοναστηράκι εκεί, του Τιμίου Σταυρού. Νέες κοπέλες μορφωμένες και αυτές ελληνικά. Ελληνικά. Έτσι είναι το τυπικό μας, λέει, τα λέμε όλα ελληνικά. Και ο πατήρ Εφρέμ στην Αριζόνα της Αμερικής, οι πιο πολλοί είναι Αμερικανοί. Στο μοναστήρι. Είναι μοναχοί, αλλά όλα ελληνικά. Ελληνικά. Και στη Θεία Λατρεία και στην τραπεζαρία που τρώνει και διαβάζει κάποιοι παντού, ελληνικά. Είναι δοξάστη. Αυτό που το κάνει ο πατέρ είναι σοβινιστής, άρα είναι. Όχι. Καθόλου. Ξέρει ότι η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής, είναι η γλώσσα της Θείας Λειτουργίας, είναι η γλώσσα της επιστήμης. Της διανόησης. Της διανόησης του πολιτισμού. Της τέχνης. Της τέχνης. Είναι ό,τι καλύτερο ό,τι υπάρχει καλύτερο. Και η Εκκλησία, όπως έχει ωραίες κολόνες, ωραίες εικόνες, ωραία και ονόκρονα. Όλα στην Εκκλησία πρέπει να είναι ωραία, όμορφα. Έτσι λοιπόν και η γλώσσα, αφού είναι η καλύτερη γλώσσα και είναι και της επιστήμης το θεμέλιο και είναι και της βίβλου. Η γλώσσα γιατί να μην δίνει, προτιμάει. Αφού τώρα τη γλώσσα οι ελληνικοί θεωρούν ότι είναι η βάση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι έχω ακούσει. Πράγματι. Λοιπόν, δεν θέλω, επειδή είμαι Έλληνας, να κάνω πως περί αυτό λόγο, αλλά επειδή αυτοί που θα με ακούσουν είναι Έλληνες, ας το ακούσουν και ας είναι υπερήφανοι για την ελληνική, αλλά όχι μόνο την ελληνική, την ελληνοφόδοξη παράδοσή τους και καταγωγή τους. Και όσον αφορά τη γλώσσα, μην ξεχνάμε ότι οι γιαγιάδες όλων μας ήταν αγράμματες. Βέβαια. Αλλά αυτές όμως κρατήσανε την πίστη και μας τη μετέδωσαν. Ας μην καταλάβαιναν όλες τις λέξεις, αλλά μέσα τους έμπαινε η φλόγα της Θείας Χάρης. Όταν έβλεπαν τον παπά να λέει «Γιάννος κόμματος καρδίας», καταλάβαιναν ότι αυτό δείχνει κάτι που έχει σχέση με εμάς και με το Θεό. Αλλά επιτέλους ποιος δεν καταλαβαίνει και τη λέξη «Άνω», ποιος δεν καταλαβαίνει «Καρδίας». Είναι προφάσεις αμαρτίας. Αυτά που λένε μερικοί. Και πρέπει, και επειδή είναι του Αγίου Κωνσταντίνου σήμερα,
Μερικοί λένε, λέει, αφού ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε πολέμους και αυτά, ας έκανε τι έθελε. Ήταν ο πρώτος ο οποίος πίστευσε στον αληθινό Θεό, που είχε αγνή καρδιά, γι' αυτό και ο Χριστός του έδωσε το σημείο εν τούτον είπε. Και η μητέρα του που ήταν η χριστιανή του δίδαξε όλα τα θρησκευτικά ωραία πράγματα και καθιέρωσε, αφού έδωσε ελευθερία σε όλους, δεν ξεχώρισε τους λαούς να πει εγώ θα περιστολίζω μόνο τους χριστιανούς, δεν με νοιάζει από τους. Έδωσε ελευθερία και ίσα δικαιώματα σε όλους. Εκείνος ήταν ο πραγματικός δημοκράτης, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Όχι τώρα που λένε, λέει, δημοκρατίες και υποστηρίζουν κάτι που είναι εις βάρος του άλλων. Υποστηρίζουν κάτι που το πιστεύουν 10 και δεν τους ενδιαφέρει αν οι 1000 στενοχωρούνται με αυτό που γίνεται. Λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ο αληθινός δημοκράτης, ο οποίος είδε το σημείο του Τιμίου Σταυρού με τα γράμματα εν τούτον είχα, γι' αυτό και ακολούθησε τη χριστιανοσύνη όπως το την είχε διδάξει η μητέρα του, η Αγία Ελένη. Και μετά που ενίκησε το Μαξέντιο και έγινε μονοκράτερας, έκαμε το λάβαρο τη σημαία με τον Τίμιο Σταυρό και μαζί με άλλα ωραία νομοθετήματα, με το διάταγμα των Μεδιολάνων, δηλαδή με την ισονομία και την ανοιχτή θρησκεία, καθιέρωσε και την Κυριακή ως ημέρα αργίας. Διότι ήξερε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είπε στους Εβραίους 6 μέρες θα εργάζεστε, τη δε εβδόμη θα την αφιερώνετε στο Θεό και να ξεκουράζεστε κι εσείς και τα ζώα σας για να μπορείτε να εργάζεστε μετά. Και η Εκκλησία που είπαμε ξεκίνησε μεν από τον παλαιό Ισραήλ αλλά έγινε νέος Ισραήλ, κράτησε όλα και αυτό. Η Κυριακή να είναι ημέρα αργίας. Γιατί? Διότι είναι η μέρα του Κυρίου, η μέρα της Αναστάσεως. Και μια και είμαστε εδώ στα 12.30. Ποια μέρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Πάτμο είδε και έγραψε την Αποκάλυψη? Εν ημέρα Κυριακή, όπως το γράφει ο ίδιος. Είναι τυχαίο? Όχι. Η Πεντηκοστή σε ποια μέρα είναι? Κυριακή. Κυριακή, είναι τυχαίο? Τώρα θέλω να καταργήσουν την αργία της Κυριακής, Γέροντα, και με νομοθετική ρύθμιση. Μα γι' αυτό το λέω, δεν πάνε να βγάζουν όσους νόμους θέλουν. Ο κάθε καλός ορθόδοξος Έλληνας να μην δίνει σημασία και να κάνει αυτά τα σωστά. Εφόσον ναι μεν επιτρέπουν να ανοίγεις το μαγαζί σου, αλλά δεν σε πιέζουν, μην το ανοίξεις. Φίλος. Θα πεις εγώ δεν ανοίγω την Κυριακή, ούτε και τη γιορτή, αν μπορώ και τις γιορτές θα κλειδώνω, να πάω στην εκκλησία μου να κοινωνήσω, να πάω να χαιρετήσω αυτούς που γιορτάζουν, γιατί και αυτά είναι στον πολιτισμό μας. Μας κουράσα, δεν θέλω. Όχι, Γιώργο, χαρήκαμε, Γιώργο, αυτά που ακούσαμε. Θα σε ακούσουν σε όλο τον κόσμο και ήδη δώσετε αυτά τα μηνύματα που περιμέναμε με πολλή αγωνία να τα ακούσουν πάλι το στόμα σας. Άλλη φορά θα σας πω και για το κταπόδι. Λοιπόν, εγώ πρέπει να το ξέρεις το κταπόδι στο φαρμάκο. Λοιπόν, και πήγαμε δύο καλύμνοι, ναι, ψαράδες, στη φαρμάκο. Πήγες εσύ στη φαρμάκο. Στον Αγίο. Και πήγαμε λοιπόν και ψαρεύαμε εκεί. Ρίξανε και μια σαλαγκιά και πιάσανε ένα χταπόδι. Το χταπόδι, όταν το ανέβαζα, λαμποκοπούσε, τι είναι, είχε πάνω χρυσά νομίσματα. Στα πολλοκάμια του. Εδώ λέει, θα έχει κι άλλα, γιατί εκεί είναι αρχαιολογικό μέρος εκεί. Ήταν τα παλάτια εκεί στο βόρειο μέρος, στη βόρειο-ανατολικό μέρος της Φορνάκου. Βουτάμε λοιπόν και βγάζουν ένα δοχείο γεμάτο γονονίσματα.
Λέει ο ένας τον άλλο, παλαβή μας. Ακαθόμαστε τον ακούρα. Έλα πάμε πίσω στην γάλη μου. Ο Θεός μας έστειλε θησαυρό. Μάλι. Λοιπόν, ήρθαν εδώ, αλλά δεν κάθισαν εσύ. Ήταν Ιταλία τότε. Πήγανε σε ένα καφενείο εκεί στην Πόθια, κάθε βράδυ. Φέρε μας αυτό, μεζέδες, ρακί, κρασί, ό,τι είναι. Έλα κι εσύ, κέρασε κι αυτό, φέρε κι αυτό. Πού βρέθηκαν τα χρήματα. Είδα χαμπάρι Ιταλή. Πού τα βρήκατε εσείς. Και κερνάτε όλους κάθε βράδυ εδώ. Αναγκαστήκα να το ομολογήσω. Α, και λέγανε, εισηγεία του κταποτζού. Πού τα βρήκατε, λέει, έτσι και έτσι. Λέει, αυτά είναι αυτοκράτεια. Και τα πήρε το κράτος τους σε μερικά, όσα δικαιούν το κατανόμο. Και έτσι αυτό ήταν η μία ιστορία για το κταποτζού. Για το κταποτζού. Ας πούμε και την άλλη, γιατί αυτό είναι δίδυμο. Ο μακαριστός ο Φώτης ο Κόντογλου ήταν στήλος Ορθοδοξίας. Τα γράφεις. Ναι, ναι. Ο Κόντογλου δεν είναι μόνο που ανέσυρε στην επιφάνεια την τέχνη της Βυζαντινής αγιογραφίας. Δεν είναι που ήταν μόνο λογοτέχνης πρώτης. Λογοτέχνης βέβαια, πρώτης. Αλλά ήταν και ομολογητής της πίστης. Άγιος άνθρωπος, υπερασπιστής της Ορθοδοξίας. Σε ένα από τα βιβλία του που έχει ωραία διηγήματα, γράφει και για το χταπόδι. Οι Έλληνες αντιμετώπισαν κατά διαφόρους περιόδους διαφόρους εχθρούς, βάρβαρους εχθρούς. Πέρσες, Άραβες, το ένα το άλλο. Και επειδή ήταν βάρβαροι αυτοί, οι Έλληνες προσπαθούσαν να κρατιούνται από την πίστη τους για να μην χάσουν την αυτοσυνειδησία τους ως Έλληνες χριστιανοί. Και έτσι λοιπόν, ενώ πέρασαν 400 χρόνια τους Τούρκους, δεν ξέρω πόσα άλλα εδώ εκεί, η Ελλάδα ήταν Έλληνας, εισπυρωμένη γύρω από την Εκκλησία. Ήρθε όμως η περίοδος που εμφανίστηκε η Ευρώπη στο προσκήνιο. Η Ευρώπη με τη με εκείνη την αυτή που έλεγε ότι αναγέννηση. Με την αναγέννηση. Με την αναγέννηση που δεν ήταν δικιά της. Ελληνική ήταν. Την δημιούργησαν οι Κωνσταντινούπολίτες που έφυγαν από την πόλη. Ακριβώς. Μετά από την άλωση. Και την πουλούσαν σαν δικό τους προϊόν. Οι Έλληνες οι καημένοι βγήκαν από την σκλαβιά μέσα. Φτωχοί αυτοί. Αγράμματοι. Και βλέπαν τους Ευρωπαίους όσο λένε. Αυτοί είναι οι πολιτισμένοι, ότι γι' αυτό μερικοί, μέχρι τώρα μερικοί, Έλληνες, δήθεν προοδευτικοί αλλά πολύ οπισθοδρομικοί, λένε ότι η Επανάσταση 21 ήταν κατά απομίμηση, λέει, της Γαλλικής, Επανάστασης. Δεν είναι σωστό αυτό. Καμιά σχέση δεν έχει. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν απόφαση όλων των Ελλήνων που ήσαν τόσα χρόνια σε σκλαβία και λαχταρούσαν πότε θα ελευθερωθούν. Η πρώτη Εθνική Επανάσταση, γέροντα, συγγνώμη. Η πρώτη Εθνική Επανάσταση, ως γένος. Σαν Εθνική Επανάσταση, η πρώτη. Εθνική, όλο το γένος. Λοιπόν, αλλά τι λέγανε. Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Για αυτά τα δύο πόλεμα. Οι Γάλλοι και οι άλλοι λέγανε τέτοια πόλεμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν από αυτά τα λέγανε. Αφού και ο Κοραής, ο Αδαμάντης Κοραής ήταν καλός Έλληνας, θυμορφωμένος, επηρεάστηκε προς τα εκεί.
Λοιπόν. Φτάσω, τελείω. Α, νόμιζα ότι τελειώσατε. Νόμιζα ότι τελειώσατε. Να πούμε για το αμύδελ. Το κατάλαβα, θα τελειώσει ο γέροντας. Λοιπόν. Νόμιζα ότι τέλειωσα εγώ για να... Μέχρι που ήταν οι βάρβαροι όλοι. Δεν κινδυνεύαμε μεν, αλλά δεν κινδυνεύε, η πίστη μας δεν κινδυνεύε. Και η εθνικοφροσύνη μας. Όταν λοιπόν βγήκα στο προσκήνιο οι Ευρωπαίοι, αρχίσαμε να παρασυρώμεθα, επειδή αυτοί ήταν οι πολιτισμένοι. Δήθεν. Και το παρουσιάζει ο Κόντογλου αυτό με ένα παράδειγμα. Λέει, ένας ψαρός λέει, έπιασε ένα χταποδάκι. Μόλις πιάστηκε, λέει της μάνας του, λέει, μάνα, με πιάσε ο ψάρας. Λέει, μη φοβάσαι, παιδί μου. Τώρα με λέει, με ανεβάζει. Μη φοβάσαι. Τώρα με χτυπάς το βράχο για να, μη φοβάσαι. Τώρα λέει, με έκοψε και με βάλει στο τσουκάλι να με, μη φοβάσαι. Τώρα λέει, βάλε και κρασί. Για να μαλακώσω να λιώσω. Τώρα λέει να φοβάσαι κρασί. Σε έχασα παιδί μου. Το κρασί είναι η Ευρώπη. Προηγουμένως, Τούρκοι, Άραβες, Πέρσες, όλοι αυτοί, δεν κινδυνεύαμε να χαθούμε σαν ελληνικό γένος Ορθόδοξος. Μάλιστα. Μόλις βγήκε το κρασί η Ευρώπη, σου λέει αυτοί είναι πολιτισμένοι. Αφού τα λένε αυτοί, θα τα λέμε και εμείς αυτοί που κάνουν αυτοί, θα τα κάνουμε και εμείς. Αυτό ακριβώς. Και αυτό είναι η περίοδος τώρα του κρασιού. Αυτό ακριβώς. Που κινδυνεύουμε. Φοβερά πράγματα δηλαδή που ένας Έλληνας θα ντρεπότανε. Έτσι, έτσι. Να τα κοιτάξει. Τώρα ανερθρίαστα τα παραδέχεται διότι τα λένε οι Ευρωπαίοι. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θέλουμε να παίξουμε εμείς μπροστά να φανούμε ότι είμαστε. Βέβαια, σε πολλά πράγματα θέλουμε να είμαστε ανώτεροι από τους. Ναι, ότι είμαστε πιο προοδευτικοί από τους Ευρωπαίους. Αφού εμείς βγάλαμε τη δημοκρατία, πρέπει να φαινόμαστε πιο ακριβώς, χτύμα. Ακριβώς. Μα οι Έλληνες δεν βγάλανε τέτοιου είδους δημοκρατία, τέτοια ισχρά και ανήθικα πράγματα. Οι Έλληνες βγάλανε τίμια πράγματα και η δημοκρατία αυτή τίμια, ήταν πραγματική δημοκρατία, δεν ήταν ο μεγαλύτερος ψεύτης και καταχραστής και ανήθικος να μπαίνει μπροστά και να ξεγελά τους άλλους. Λοιπόν, αυτά εγώ τα είπα όπως τα νιώθω, σαν αγνός Ορθόδοξος Έλληνας, και επειδή νομίζω ότι λέω την αλήθεια, την πραγματικότητα, όσοι με ακούτε να με ακολουθήσετε. Όσοι δεν ακολουθείτε αυτή τη φωνή και θέλετε να ακούτε άλλες ψεύτικες φωνές αποτυχημένων πολιτικάντιδων που τα πράγματα τα διαστρεβλώνουν και τα παρουσιάζουν, ζαλίζουν τους ανθρώπους και δεν ξέρουν τι να σκεφτούν, τι να αποφασίσουν, τι. Δικαίωμα ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, αλλά είπα και ελάλησα, αμαρτία μου και έχω. Να ευχή σας γέροντα. Καλή σας γάλα στην Έλληνα μαζί, μαζί. Κώστας. Ναι. Ο κύριος Διευθυντής Πατμιάδας, η Θεμέλινα, κάτι. Και είμαστε στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης, Ρότσο Κάλιμος. Ναι, ναι, ναι. Είναι στο κομπιούτερ. Παντού θα πρέπει να το ακούσουμε γέροντα. Στο κομπιούτερ, όχι σε τηλεόραση. Και τηλεόραση το δώσουμε. Θα το δώσουμε και στις τηλεόρασεις. Εντάξει. Ωραία. Ο Διευθυντής της Πατμιάδας. Της Πατμιάδας, πολύ. Είναι ο σπότωρος, 7.
Ο σεβασμιότατος μαθητής της σχολής μας, ήρθε μετά καθηγητής και από εκεί. Ναι, και εγώ από αυτό τη σχολή. Και ο Μητροπολίτης εδώ, Καλύμνου, απόφυτος της σχολής. Ο δεσπότης σας όχι, ο αδερφός του είναι απόφυτος της σχολής. Ο αδερφός του. Ο Ναθαναήλ. Ο Ναθαναήλ. Και άλλοι της σχολής μας είναι. Έχουμε 25 Μητροπολίτες αποφύτου. Μπράβο. 5 Αγίους βασικά. Και πολλούς φίλικους, τον Εμμάριο Ξάνθο, τον Δημήτριο Θέμελη, τον Παγκώστα που ύψωσε το Λάβαρο για την Επανάσταση, τον Γρηγόριο τον Πέπτο που απαχωνίστηκε στην Λίγη του Πατριαρχείου, απόφυγε όλη τη σχολή. Και είναι το αρχαιότερο σχολείο βέβαια που έχουμε στην Ελλάδα. Έκλεισε τα 400 χρόνια πέρυσι και πάμε στα 401. Ναι. Και θα πάμε για άλλα 300 γέροντα. Φιλοξενούμε παιδιά, ξέρετε παιδιά έτσι και τα λοιπά, προσφέρετε δωρεάν και το φαγητό και η στέγη και η βοήθεια τα απογεύματα, τα φροντιστηριακά μαθήματα. Έχουμε παιδιά από όλη την Ελλάδα. Γυμνασίου Λυκείου. Ναι. Πειθαρχημένα, πάντα είμαι εκεί και τα λοιπά, ναι. Οπότε γίνεται τεκτάσεις οποιαδήποτε ηλικία, οποιαδήποτε έτσι, τάξη, σε οποιαδήποτε αυτό το φάσμα. Που... Και εγγραφή από πρώτη γυμνασίου ή πρώτη ηλικία, αλλά και μεταγραφές ενδιάμεσα. Και μεταγραφές ενδιάμεσα, έτσι. Ναι. Να στείλω τα παιδιά ότι είναι προστατευμένα. Ναι. Προφυλαγμένα από τα διάφορα. Ναι. Ναι. Γιατί σήμερα οι γονείς θα έχουν καλομάθει τα παιδιά μας. Και δυστυχώς οδηγούμαστε εκεί που οδηγούμαστε. Έχουμε κάνει κομμάτι. Ναι, αυτή την έννοια. Αυτή το καλομάτι βέβαια. Αυτή την έννοια. Με αυτό έτσι το συζητώ. Δεν θα τους τα έχουμε όλα, αλλά δεν τους προσφέρουμε το καλύτερο. Το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο. Το πιο σημαντικό. Ο Κύριος, ο Τωρός είναι από το Αγαθονής. Της Αθακανής. Από εκεί είναι και ο πατήρ Ιώνης του Αρμπαρίσκου. Με Αυστραλία. Στο Σίδνεϊ. Και ο γιος του έγινε δήμαρχος εκεί σε μια μεγάλη περιοχή του Σίδνεϊ. Και τώρα ένας μαθητής μου, ξέρετε, τον πατέρα Απόστολο, το Μπουφαλάκι, το δημάζουμε για Σαν Φραντζίσκο Μητροπολίτη. Έτσι, πράγμα. Ναι, βέβαια. Τώρα να βρούμε όμως ένα να στείλουμε στο Φίντσι, στη Νέα Ζηλανδία. Πρέπει να πάει ένας νέος. Θα πάμε το προηγούμενο. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα. 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 Καλημέρα.